Το παράδειγμα στα παιδιά το δίνουμε οι υπόλοιποι, οι μεγάλοι, με τη συμπεριφορά μας. Αν οι γονείς φοράνε τη μάσκα ως μέρος της καθημερινής δραστηριότητας, εκεί που απαιτείται βέβαια, τότε περνάνε το μήνυμα στα παιδιά ότι δεν είναι κάτι δυσάρεστο. Η εξοικείωση με τη χρήση της θα πρέπει να προηγείται του σχολικού έτους. Τα παιδιά να κατανοήσουν το σκοπό της, να μπορούν να επιλέξουν μια μάσκα που θα την αισθάνονται βολική στο πρόσωπό τους, να τη χρησιμοποιούν σαν μια ευχάριστη δραστηριότητα. Και σε μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη μια ζωγραφική. Ώστε να μην τους φανεί ένα πρόσθετο βάρος στην καθημερινή του δραστηριότητα στο σχολείο. Στα μικρά παιδιά θα χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι. Στα μεγαλύτερα θα τα οθήσουμε στην αναζήτηση σωστής πληροφορίας. Τα παιδιά μας πλέον έχουν ίσως και περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία από εμάς τους ίδιους. Από επίσημες δομές να είναι αυτή η πληροφορία. Από διεθνείς έγκυρους οργανισμούς. Όχι από ιστοσελίδες που προσβάλλουν ψευδείς πληροφορίες, όπως το ότι δεν υπάρχει ο ιός. Πόσο στεναχωρέθηκα όταν πληροφορήθηκα πως σε μεγάλο νοσοκομείο της χώρας ασθενής με κορονοϊό, μάλιστα στα πρόθυρα της διασωλήνωσης, αμφισβητούσε την ύπαρξη του ιού. Επίσης, θέλω να μοιραστώ και κάτι άλλο μαζί σας που αφορά τα παιδιά μας. Τα παιδιά βασίζονται στην επιβράβευση. Με την επιβράβευση είναι πιο εύκολο για αυτά να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά. Οφείλουμε να τους τη δώσουμε όταν χρησιμοποιούν τη μάσκα, αντί για την τιμωρία ή την απουσία, αν δεν τη χρησιμοποιούν. Είναι μια άλλη αντίληψη, την οποία καλλιεργεί κανείς ελεύθερα. Μοιραζόμαστε την αγωνία μας με τα παιδιά. Δεν προβάλλουμε επάνω στα παιδιά το άγχος το δικό μας, ενδεχομένως τη μικροβιοφοβία μας ή ακόμα χειρότερα τον δικό μας πανικό. Τους απαντούμε με ειλικρίνεια. Τους εξηγούμε πως αυτά τα μέτρα, η μάσκα, η κοινωνική απόσταση, δεν θα μας οδηγήσει σε καμία περίπτωση στον αποκλεισμό, στο κοινωνικό στίγμα, πως η συμπάθειά μας προς τους φίλους μας, προς το διπλανό μας, πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να εκδηλώνεται, προσωρινά με άλλους τρόπους, με τήρηση αυτών των δύσκολων μέτρων, για την ασφάλεια όλων μας. Αν φερθούμε σωστά, αν δώσουμε προτεραιότητα πως όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο αυτής της ασφάλειας, θα έρθει το εμβόλιο, θα ξεπεράσουμε αυτό το κοινωνικό πρότυπο που και εμένα δεν μου αρέσει. Θα υπάρξει ξανά η αγκαλιά με τις φίλες μας, τους φίλους μας, αυτή η αγκαλιά που τρέφει την κοινωνικότητα, που εκπαιδεύει την ψυχή.